Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της κοινότητας παλαιοχριστιανών που ζουν στην ορεινή Κορινθία. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία Κορινθού έδωσε εντολή στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ξυλοκάστρου να διερευνήσουν εάν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και αν ο τρόπος ζωής τους τα εκθέτει σε κινδύνους. Ο πατέρας της οικογένειας, Μανώλης Καλαϊτζηδάκης, μιλώντας στην κάμερα του Τώρα Μαζί, εξηγεί για ποιους λόγους δεν θέλει να στέλνει τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά και γιατί έχει απαρνηθεί τον πολιτισμό. Το να γυρίζεις την πλάτη σε ένα κατεστημένο, σε ένα σύστημα και να του λες: εγώ δεν σε έχω ανάγκη, δεν θέλω να ζήσω σαν ζητιάνος με δανεικά που μου δίνεις ή με τα μνημόνια σου ή με οπωσδήποτε ας πούμε θεωρείς εσύ και να ζεις μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς να έχεις ανάγκη αυτό το κατεστημένο και αυτό το σύστημα, σίγουρα ενοχλεί. Οποιοδήποτε καθεστώς, είτε απολυταρχικό είτε όχι, πέρασε αυτήν την ανθρωπότητα, πάντα ενοχλόταν αυτήν την ανεξαρτησία των ανθρωπών που τους γύριζε την πλάτη. Όταν πρωτόρθα εδώ κάποιοι ανθρώποι, στην περίπτωση που έρθει ο νόμος, για μένα είναι απλό να πάω στο δίπλα χωράφι ή στο δίπλα βουνό. Για σένα όμως που έχεις οδό και αριθμό, όταν θα έρθουν για σένα πρέπει να σκεφτείς. Όχι που θα πάω εγώ, μέχρι το βράδυ μπορεί να μένω στο δίπλα χωράφι. Το σπίτι τους είναι φτιαγμένο από λάσπη και άχυρα, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν έχουν πόσιμο νερό και έχουν σκάψει λαγούμι για να προστατεύονται από εξωτερικούς κινδύνους. Ασκητικά ζει η οικογένεια Καλαϊτζηδάκη και σπάνια εμφανίζεται στο χωριό μόνο πατέρας, δηλώνουν οι κάτοικοι της περιοχής στην κάμερα του Τώρα Μαζί. Τους έχεις δει να κυκλοφορούν στο χωριό? Όχι, καθόλου. Δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Στο χωριό δεν κυκλοφορούν. Μόνο κύριος τον έχω δει κανένα δύο φορές σε ένα μίνι μάρκετ να παίρνει κάποια πραγματάκια και αυτά. Έχουμε κτήμα δίπλα. Έχω περάσει αρκετές φορές από μακριά ό,τι έχω δει. Δεν θα ήθελα τα παιδάκια του να μην πηγαίνουν σχολείο. Καλλιεργούν αυτά που έχουν εκεί, σιτηρά, μαζεύουν λάδι, έχουν κηπευτικά, βάζουν κηπευτικά και ζουν με τα δικά τους προϊόντα. Δεν ενοχλούν τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάς βρήκε στο 30 μέτρων λαγούμι όπλα, σφαίρες, αυτοσχέδια, τόξα και βέλη. Λοιπόν, εισαγγελική παρέμβαση είπαμε ότι είχαμε για την υπόθεση. Μία αφορούσε τα ανήλικα άτομα της οικογένειας μετά από τη δημοσίευση και τον θόρυβο που πήρε αυτή η υπόθεση, έτσι. Και η δεύτερη αφορά ενδεχομένως σε μια διαδικασία που αυτονόητος εισαγγελέας πρέπει να πράξει, να διατάξει δηλαδή την προκαταρκτική εξέταση από πλευράς του οικείου αστυνομικού τμήματος για να διαπιστωθούν συγκεκριμένα αδικήματα που μπορεί να έχουν γίνει. Έτσι, κάπως έτσι είναι. Η μία έχει να κάνει λοιπόν με την απομάκρυνση των παιδιών από την κοινότητα τη συγκεκριμένη. Δεν πηγαίνουν σχολείο, μας το είπα και χθες εδώ ο πατέρας, ηλικίας ενός 6 και 13 ετών και έχει ανατεθεί και στο Δήμο της περιοχής να ελέγξει τις συνθήκες διαβίωσης. Αναστάσεις, εσύ πήγες εκεί, τα κατέγραψες όλα αυτά. Εμείς βλέπουμε και τα πλάνα που έχεις εξασφαλίσει για το Open μέσα από τον οπερατέρ μας και την κάμερά του, τον Βασίλη Βαφίδη. Δεν είναι συνθήκες αυτές τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να λέμε. Εμείς χτες κάναμε με τη βοήθεια των Αστάσια Τζάμπου, με τον αγαπητό Μανώλη, τον κύριο Καλατζάκη, όπως το λένε, κάναμε μια ψύχρεμη κουβέντα, φίλοι τηλεθεατές. Πολλοί μπορεί και να την παρεξήγησε, γιατί είχαν συνηθίσει άλλοι συνάδελφοι να τον έχουν λίγο στη γωνία. Ναι. Εύκολο είναι, μέσα από τη. Είσαι δημοσιογράφος, μπορεί να έχεις και τη δύναμη της κάμερας, της εικόνας και έναν άνθρωπο με τις συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να τον βάλει στη γωνία. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Είπε, ζούσαμε στην Αθήνα με 1000 ευρώ το μήνα, δεν βγαίναμε. Έχει τα επιχειρήματά του. Απλά εμείς προσπαθήσαμε γενικά, βλέπουμε να επιθυμήσουμε στους τηλεθεατές, για όσους δεν είδαν τη χθεσινή μας μετάδοση, να επιθυμήσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο με τα όποια επιχειρήματα έχει, τα 1000 ευρώ, πώς τα ζήσουμε κτλ. Και τα μνημόνια κτλ. Ότι ασχέτως πόσα λεφτά παίρνεις, αν υπάρχουν μνημόνια στη χώρα ή οτιδήποτε άλλο, από τη στιγμή που αποφασίσεις ζωή να φέρεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά ή όσα παιδιά σε ευλογήσει ο Θεός και επιθυμείς να φέρεις το δικαίωμά σου, αλλά δεν είναι δικαίωμά σου αυτά τα παιδιά να ζουν και να μεγαλώσουν όπως εσύ θες, υπό τις συνθήκες που εσένα σε βολεύουν ή αποφασίζεις εσύ. Τα παιδιά είναι αυτόνομες προσωπικότητες και σε ένα κράτος δικαίου, αλλά και σε μια νόμιμη πολιτεία, σε ένα κράτος που νοιάζεται για τους πολίτες, σε ένα κράτος πρόνοιας, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αν εσύ αδυνατής, ενημερώνεις επίσημα την πολιτεία και λες: πολιτεία, δεν μπορώ να μεγαλώσω αυτά τα παιδιά, γιατί θα μεγαλώσουν στο χώμα, στη σαπίλα και μπορεί να έχουν δύσκολες συνθήκες. Επίσης, δεν έχεις δικαίωμα, σύμφωνα με το δικό μας δίκαιο, το τοπικό δίκαιο της χώρας μας, φίλοι τηλεθεατές, να πεις ότι εγώ δεν γουστάρω να πάρω τα παιδιά μου σχολείο, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που. Δεν μου αρέσουν τα μαθήματα σχολείου ή δεν μου αρέσει η ελληνική εκπαίδευση. Είναι στα 20 χιλιόμετρα μακριά. Έχει ζητήσει πάντως η εισαγγελία και τα πιστοποιητικά γέννηση των παιδιών.
Είναι ένα θέμα που, εν πάση δηλαδή, περιπτώσει, μας έχει. Μπορούμε να μπούμε. Προσπαθούμε όσο και να κατανοήσει τη θέση αυτού του ανθρώπου και να δεχτεί τη σκέψη του. Και να... Γιατί δεν θα τον κρίνουμε εμείς, τι είμαστε, οι γεροεξεταστές είμαστε, ή οι δικαστές, α πούμε. Απ' την άλλη, όμως, είναι και αυτά τα παιδιά. Και αν εγώ. Μπορεί κάποιος να θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά του, ξέρω εγώ, στη λάσπη. Δεν λέω τώρα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γενικά μιλάω. Θα τον αφήσουν οι υπόλοιποι. Το υπόλοιπο κράτος, η υπόλοιπη πολιτεία, η υπόλοιπη πρόνοια που αφορά το γείτονα μέχρι και εμένα που συζητάμε και εσάς, φίλοι τηλεθέτες. Θα τον αφήσει να μεγαλώνει μέσα στη λάσπη. Του πει, αδερφέ, θες βοήθεια. Φίλε μου, θες βοήθεια. Και θα τον βοηθήσει, ελπίζουμε. Mm. Και δυστυχώς φτάσαμε στον εισαγγελέα. Που θα έπρεπε για μένα, εφόσον είναι αντιληπτή η παρουσία του στην τοπική κοινωνία, θα έπρεπε να έχει φροντίσει η τοπική κοινωνία. Και δεν μιλά πάντα ο γείτονας, υπάρχει Δήμος. Πρέπει όλα να γίνονται. Πάντα πρέπει να έχει ένα δικαστή και ένα εισαγγελέα να διορθώνει αυτά, που εμείς, για τα οποία εμείς αδιαφορούμε ή οι επίσημοι φορείς δεν βλέπουν και τα βλέπουν μόνο μετά από τη δημοσιότητα ή από την εισαγγελική παραγγελία, βρε συμβλαμπία. Πώς το. Αφού το καταλάβεις, και εσένα σε πονάει αυτό. Κοίταξε, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις έρχονται μετά. Mm. Και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να παρεμβαίνει και ο εισαγγελέας και να μην ξανασχολείται μετά. Λοιπόν, ελπίζουμε εδώ, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν τα δέοντα.